Κωστάκη, η νεολαία του ΠΑΟΚ εδώ που λες ότι κοιμόμαστε. Δεν μου λες. Είπα εγώ ότι κοιμάστε, ρε παιδιά. Είπα ότι δεν έχετε απαιτήσεις μεγάλες. Ότι είστε light, ρε παιδί μου. Ότι είστε λιγότερο απαιτητικοί, εντάξει. Ναι, για να σε ρωτήσω λίγο. Δεν μου λες. Γιατί τις μεταγραφές κάνει μόνο ο Βρίζας. Γιατί τις κάνει μόνο ο Βρίζας τις μεταγραφές. Ναι. Και τι είμαι εγώ, εγκόμενο του Βρίζα για να ξέρω γιατί τις κάνει. Δεν ξέρω. Ναι, ναι. Λίγο, ρε. Κάτι σούπερ μάρκετ δεν είχε ανοίξει με κάποιον άλλον. Ο κάποιον άλλον, τον ευεργέτη σας. Σας έδινε τα λεφτά και κάνετε μεταγραφές. Όχι τον κάποιον άλλον. Μήπως θα δίνει ακόμα φιλαράκι. Δεν ξέρω, ευεργέτη σας είναι. Τα δίνει δεν μήπως ο Σαββίδης αυτός που δεν έχει ούτε 50 ευρώ στην τσέπη, καλά λέει ο Νικόλας. Να τα άσκασα τα πράσα. Εσύ πάω και είσαι ρε. Αυτός δεν έχει να φάει ρε φίλε. Αν ο Φλωρίδης, κοίταξε αν ο Φλωρίδης δεν μιλούσε τόσο πολύ και έλεγε τις βλακίες που έλεγε, θα είχαμε τώρα μεγαλομέτωχο Φλωρίδη να το ξέρεις. Ναι. Εντάξει δεν μου λες. Ναι. Θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι, γιατί πάνε τόσο συχνά στο Άγιο Όρος αυτά τα παιδιά ρε φίλε. Γιατί το Άγιον Όρος είναι Άγιον Όρος. Για ποιο λόγο ρε φίλε. Κάποιοι πάνε στο Άγιον Όρος για να προσευχηθούν. Κάποιοι πάνε να κάνουν γιατί business. Κάποιοι πάνε να κάνουν αλλαξοαυτές. Το Άγιον Όρος είναι, ναι, εντάξει. Που γυρνάνε από το Άγιο Όρος κάνουν και μια μεταγραφή. Τι γίνεται. Είδες η θρησκεία, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια λέγανε παλιοί, κάτι ξέρω. Όχι θα μας πεις ρε φίλε, γιατί τους καλύπτεται. Μη με βάζεις δύσκολα ρε, τα πιο καμόρα ρε. Φτάνει ρε, σταμάτα ρε. Μη με χαλάς την εκπομπή ρε, τελευταίος γέννησης. Εσύ πρέπει να βγεις δεύτερος ρε. Κανένα στο γήπεδο ρε, να μην πατήσει ρε, να φύγουν όλοι ρε. Έχουν σκοταμπώσει τη σπαουκάραμα ρε. Εντάξει. Λάκα κάνεις ρε. Κατάλαβες κι αν είναι ο Λεωτ Πόκ. Μάλιστα, μάλιστα. Οκ, boy.